Λοιπόν, 1374, Ι Δέλτα κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Συνέχεια το μάθημά μας από το βιβλίο Βασιλέων Β. Εν το δευτέρο έτη του Ιωάς, ιού του Ιωαχάζ, Ιωάχαζ, βασιλέως του Ισραήλ, βασίλευσε ο Αμασίας. Ο Υιός του Ιωάς, βασιλέως του Ιούδα. 25 ετών ηλικίας ήτο, ότε βασίλευσε και βασίλευσε 29 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Ιωαδάν εξ Ιερουσαλήμ. Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου, πλην ουχίως ο Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Έπραξε κατά πάντα όσα είχε πράξει Ιωάς ο πατήρ αυτού. Οι υψηλοί όμως τόποι δεν υφηρέθησαν, ο λαός εθυσίαζεν έτη και εθυμίαζεν επί τους υψηλούς τόπους. Ως δε η βασιλεία εκρατεώθη εν τη χειρή αυτού, εθανάτωσεν τους δούλους αυτού τους θανατώσαντας τον βασιλέα του πατέρα αυτού. Όμως τα τέκνα των φωνευτών δεν εθανάτωσε, κατά το γεγραμμένον εν το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως, όπου προσέταξε ο Κύριος λέγον, οι πατέρες δεν θέλουσε οι θανατώνεστε δια τα τέκνα, ουδέ τα τέκνα θέλουσε οι θανατώνεστε δια τους πατέρας, αλλά έκαστος θέλει θανατώνεστε δια το εαυτού αμάρτημα. Ούτως εθανάτωσεν εκ του Εδόμ 10.000 εν τη κοιλάδη του άλατος και εκυρίευσεν τη Σελά δια πολέμου και κάλεσε το όνομα αυτής Ιωκθεήλ μέχρι της ημέρας ταύτης. Τότε απέστειλεν ο Αμασίας μηνυτάς προς τον Ιωάς ιών του Ιωάχας Ιού του Ιού βασιλέως του Ισραήλ λέγον ελθέ να είδομεν αλλήλους προσωπικώς. Και απέστειλεν ο Ιωάς βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Αμασίαν βασιλέα του Ιούδα λέγον Ιάκανθα ή εν το Λιβάνο, απέστειλε προς την κέντρον την εν το Λιβάνο λέγουσα, δώσ' την θυγατέρα σου εις τον Υιόν μου δια γυναίκα. Πλην διέβη θηρίον του αγρού το εν το Λιβάνο και κατεπάτησε την Άκανθαν. Επάταξα στο ότι των εδών και η καρδία σου σε ύψωσε, χαίρου τη δόξα σου καθήμενωσε το οίκο σου, γιατί εμπλέκεσαι εις κακόν δια το οποίον ήθελες πέσει σύ και ο Ιούδας μετά σου. Αλλά ο Αμασίας δεν υπήκουσεν. Ανέβη λοιπόν ο Ιωάς ο βασιλεύς του Ισραήλ και είδον αλλήλους προσωπικός, αυτός και Αμασίας ο βασιλεύς του Ιούδα, εν βεθ σε μες ή της είναι του Ιούδα. Και εκτυπήθη ο Ιούδας έμπροσεν του Ισραήλ και έφυγε έκαστος στα σκηνάς αυτού. Και συνέλαβεν ο Ιωάς ο βασιλεύς του Ισραήλ τον Αμασίαν, βασιλέα του Ιούδα, ιών του Ιωάς, ιού του Οχοζίου, εν βεθ σε μες, και ελθόν εις Ιερουσαλήμ, κατηδάφισεν το τείχος εις Ιερουσαλήμ από τις πόλεις Εφραήμ έως τις πόλεις της γωνίας 400 πύχας. Και λαβών πάν το χρυσίον και το αργύριον, και πάντα τα σκεύη τα ευρεθέντα εν το οίκο του Κυρίου και εν της θησαυρής του οίκου του βασιλέως και ανθρώπου και ανθρώπους εν έχειρα επέστρεψεν Σαμάριαν. Εδέλειπε πράξη του Ιωάς, όσας έπραξε και τα κατορθώματα αυτού και πως επολέμησεν μετά του Αμασία βασιλέως του Ιούδα δεν είχε γραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Και κοιμήθη ο Ιωάς μετά των πατέρων αυτού και τάφιεν Σαμαρία μετά των βασιλέων του Ισραήλ ευασίλευσε δε ανταυτού Ιεροβοάμ ο Υιός αυτού. Ο δε Αμασίας, ο Υιός του Ιωάς ο βασιλεύς του Ιούδα έζησε μετά το θάνατο του Ιωάς Ιού του Ιωάχας βασιλέων του Ισραήλ 15 έτη. Εδέλειπε πράξη του Αμασία, δεν είχε γραμμένο το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Έκαμον δεν κατά αυτού συνωμοσίαν Ιερουσαλήμ και έφυγεν εις Λαχής, απέστειλαν όμως κατόπιν αυτού εις Λαχής και θανάτωσαν αυτόν εκεί. Και έφεραν αυτόν επί ύπων και τάφη εν Ιερουσαλήμ μετά των πατέρων αυτού εν τη πόλη Δαβίδ. Αμήν. Ένας άλλος βασιλιάς πλέον στον Ιούδα, ο οποίος όμως πράττει το ευθές ενώπιον του Κυρίου, γι' αυτό και ο Θεός τον ευωδώνει. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι από αυτόν που έχει την εξουσία σε κάθε περιβάλλον εξαρτάται η πορεία. Από τον πατέρα εξαρτάται η πορεία της οικογένειας, από τη μητέρα εξαρτάται η πορεία των παιδιών, από τον ποιμένα και τους πρεσβύτερους εξαρτάται η πορεία της εκκλησίας. Ο λαός δεν αποστατεί από μόνος του. Άντε ένας να σκανδαλιστεί, άλλος ένας, αλλά δεν αποστατεί. Το ιερατείο εν γέννη
όπως έχει αποδειχθεί από την εκκλησιαστική ιστορία, είναι αυτό που φέρνει σε αποστασία το λαό του Θεού. Ο Αμασίας λοιπόν έπρεξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου, γι' αυτό τον ευόδωσε ο Θεός. Όμως, λέει η Γραφή, όχι κατά πάντα. Και πόσο σημαντικό είναι, αδελφοί αγαπητοί, αυτό το κατά πάντα που λέει η Γραφή. Δηλαδή να μην αφήνεις λεπτομέρειες που τις θεωρείς ασήμαντες, που θα σου χαλάσουν την καλή σου συνέχεια. Μία μικρή λεπτομέρεια που θεωρείς ασήμαντη μπορεί να είναι η αιτία, θα είναι αιτία σίγουρα, που θα σου αλλοιώσει την καλή σου συνέχεια. Όταν ο άνθρωπος όμως του Θεού έχει πρόθεση να κάνει, δεν λέω τη δυνατότητα, έχει πρόθεση να κάνει κατά πάντα το θέλημα του Θεού, τότε ο Θεός και θα τον βοηθάει να κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά και θα τον ευωδώνει. Ο Αμασίας όμως, ενώ έπραξε το ευθές εν γέννη ενώπιον του Θεού, διετήρησε αυτά τα οποία υπήρχαν στο λαό του Ιούδα, υψηλοί τόποι, και ο λαός εθυσίαζε και θυμίαζε στους τόπους αυτούς στο Θεό, αλλά όχι εκεί και όπως έχει διατάξει και είναι περιγεγραμμένο στο Λόγο του Θεού. Θυμίαζε και εθυσίαζε όπως ήθελε αυτός. Και η θυσία του αποτέλεσε αιτία ταλαιπωρίας. Η βασιλεία του εκρατεώθη και βρέθη κάτι πολύ καλό στο Θεό που το αναφέρει η Γραφή. Εσκότωσε τους φωνείς του πατέρα του, αλλά όχι τα παιδιά τους. Γιατί έτσι έλεγε η Γραφή. Και αυτό άρεσε στο Θεό και το περιγράφει ο Θεός. Και το περιγράφει σαν κάτι καλό, το οποίο ευαρέστησε το Θεό και ευαρεστούμενος ο Θεός συνέχιζε να τον ευλογεί. Και ένας πόλεμος δημιουργήθηκε τώρα μεταξύ των Εδόμ, που είναι η Ισάφ, και του Ιούδα. Σε αυτόν τον πόλεμο συγκέντρωσε, όπως διαβάζουμε στο Χρονικόν Β, στη σελίδα 440, συγκέντρωσε 300.000 στρατιώτες και ζήτησε μισθοφόρους από το λαό Ισραήλ, 100.000. Ενθυμίστε ότι υπήρχαν καλές σχέσεις μέχρι τότε εξαιτίας του Αχάβ, του βασιλιά και της κόρης του που παντρεύτηκε το γιο του Ιωσαφάτ. Υπήρχαν καλές σχέσεις μεταξύ των δύο αυτών λαών Ισραήλ και δέχθησαν να του δώσουν 100.000 μισθοφόρους. Όμως έγινε κάτι πολύ σοβαρό. Ο Κύριος έστειλε έναν προφήτη και του λέει στον πόλεμο αυτό, εάν πολεμήσεις μαζί με το λαό Ισραήλ που ο Θεός τους έχει απορρίψει, θα τον χάσεις τον πόλεμο. Εάν όμως τους αποστείλεις και πολεμήσεις μόνο με τη δική σου δύναμη, θα τον κερδίσεις τον πόλεμο. Ο Αμασίας σκέφτηκε τα 100 τάλαντα που έχει δώσει και του λέει ο Θεός, ο Θεός έχει τη δύναμη να βοηθάει και να κατατροπώνει, που δεν εξαρτάται από τη δική σου δύναμη, αλλά και ο Θεός, μη φοβάσαι αν θα τα χάσεις τα 100 τάλαντα, μη τα ζητήσεις πίσω, είναι δυνατός να σου δώσει περισσότερα από όλα αυτά. Και ο Αμασίας, πιστός στο Θεό, δέχτηκε. Απέστειλε πίσω τους μισθοφόρους και στον πόλεμο με τον Εδόμ θριάμβευσε. Πήρε πολλά λάφυρα, πολύ περισσότερα από τα 100 τάλαντα, γύρισε νικητής πίσω και λέει η Γραφή ότι οι 100.000 των Ισραηλιτών θύμωσαν που δεν συμπεριελήφθησαν στον πόλεμο και έχασαν και τα λάφυρα και χτύπησαν κάποιες πόλεις του Ιούδα με αποτέλεσμα να διεγείρει θυμό στον Αμασία, ο οποίος προκάλεσε τον βασιλιά τον Ιωάς του Ισραήλ σε πόλεμο. Ο Ιωάς όμως φέρθηκε με δικαιοσύνη και με σοφροσύνη, που είναι καλό κριτήριο. Του είπε, νίκησες τον Εδόμ. Η καρδιά σου όμως υπερηφανεύθηκε, επήρθη και τώρα έρχεσαι χωρίς λόγο εναντίον μου. Δεν σου βγήσε καλό.
πας γυρεύοντας για μπελάδες. Με τον Εδόμ πολέμησες, αλλά ο Θεός ήταν μαζί σου. Τώρα όμως είναι ένας πόλεμος χωρίς αιτία και ο Θεός δεν είναι μαζί σου. Και η Γραφή λέει ότι ο Αμασίας δεν άκουσε. Το περίεργο είναι, αδελφοί, ότι σε τέτοιες καταστάσεις υπάρχει κάτι, κρύβεται πίσω. Κάτι κρύβεται πίσω. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να του μιλάει ο Θεός και να σκληρύνεται, να του δίνει, να υπάρχει καλή συμβουλή και να αγριεύει, εδώ υπάρχει κάτι, και συνήθως πίσω από αυτό υπάρχει η απομάκρυση του Θεού εκ της αμαρτίας. Και πράγματι μας εξηγεί ο Λόγος του Θεού ότι μετά τη συντριβή του Εδόμ, ο Αμασίας πήρε τους θεούς των Εδόμ, το διαβάσω μάλιστα από μέσα, έφερε τους θεούς των Υιών Εδόμ και έστησεν αυτούς εις εαυτόν θεούς και προσεκίνησεν έμπροσθεν αυτών και εθυμίασεν εις αυτούς. Τι συνέβη στην καρδιά αυτού του ανθρώπου? Και ενώ ο Θεός ήταν μαζί του, του έδωσε θρίαμβο, δελεάστηκε από τους θεούς τους ψεύτικους. Αλλά δεν είναι αυτό το μεγάλο του αμάρτημα. Είναι, αλλά το σοβαρό δεν είναι αυτό. Ο Θεός τον είδε και του έστειλε ένα προφήτη και του λέει: γιατί εξεζήτησας τους θεούς του λαού εκείνου, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ελευθερώσουν το λαό αυτόν εκ της χειρός σου? Τι είναι αυτό που έκανες και τι περιμένει ο Θεός τώρα? Τη μετάνοια, την επιστροφή. Αλλά πλέον η καρδιά του Αμασία σκληρύνεται. Σκληρύνεται και με θυμό του λέει: σύμβουλο σε έκαμον του βασιλέως, παύσον, γιατί θα θανατωθείς. Σκλήρυνε και απείλησε. Και ο προφήτης ησύχασε και του λέει: ξέρω τώρα πια ότι ο Θεός σε βουλεύθη να σε εξολοθρεύσει επειδή έκανες τούτο, αλλά όχι γι' αυτό, στην πραγματικότητα επειδή δεν οικούσες, δεν υπήκουσες στη συμβουλή μου. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι ένα ζήτημα το οποίο πολύ συχνά μπορεί να συμβεί στον κάθε έναν από εμάς. Συνήθως όταν έχουμε μια γνώμη πιστεύουμε ότι είναι σωστή και επιμένουμε σε αυτό όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου. Και έρχεται κάποιος και μας λέει κάτι άλλο. Εκεί τώρα ο άνθρωπος του Θεού βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή για τη συνέχειά του. Ή θα επιμένει στη γνώμη του που μπορεί να είναι και σωστή, ή θα κάνει αυτό που θέλει ο Θεός, που είναι, για περίμενε, κάτι σου λέει αυτός ο άνθρωπος. Μήπως είναι η φωνή του Θεού, μήπως κάνεις λάθος. Να ταπεινωθεί περιμένει ο Θεός. Περιμένει την ταπείνωση ο Θεός. Δεν περιμένει, αδελφοί, ο Θεός τη σκλήρυνση, την ταπείνωση περιμένει ο Θεός. Μπορεί να έχει δίκιο, μπορεί και να μην έχει. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η σοφία που θα σου δώσει ο Θεός και η θέση που θα κρατήσεις εσύ. Η σοφία που θα σου δώσει ο Θεός δεν είναι να επιμένεις, γιατί αν κάνεις λάθος, τότε βρίσκεσαι αντιμέτωπος με το Θεό. Και αν δεν κάνεις λάθος, τότε και πάλι βρίσκεσαι αντιμέτωπος με το Θεό και δεν ταπεινώθηκες. Ο άνθρωπος του Θεού είναι συμβιβαστικός. Δεν είναι απαιτητικός. Δεν επιμένει στη γνώμη του. Αντιθέτως, συζητάει τα πάντα. Αλλά όχι τα συζητάει κάνοντας πολιτική, να το ξεφορτωθώ τώρα. Συζητάει τα πάντα θέλοντας μπροστά στο Θεό να είναι ευάρεστος.
Πρώτα-πρώτα δεν έχει την απόλυτη βεβαιότητα. Πάντοτε αμφισβητεί τη γνώμη του. Πάντοτε. Η γνώμη του είναι υπό αμφισβήτηση του ιδίου. Μάλλον μου φαίνεται ότι έχω δίκιο. Μάλλον. Εγώ το έχω πει πολλές φορές, αδερφοί, και μ' αρέσει που το λέω, ότι τα μεγαλύτερα λάθη στη ζωή μου τα έχω κάνει όταν νομίζω ότι έχω απόλυτο δίκιο. Είτε έχω πράγματι είτε δεν έχω. Γιατί η συμπεριφορά του ανθρώπου πια διαμορφώνεται σε αντίθεση με το Πνεύμα του Χριστού. Και όποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού δεν είναι αυτού. Τον Χριστό ποιος τον πλησίαζε? Είτε ηρωνικά, είτε με ηκεσία, είτε με συμβιβασμό, είτε με εχθρότητα. Ο Ιησούς Χριστός ήταν ο ίδιος πάντοτε. Δεχότανε και απαντούσε, κάνοντας ότι δεν καταλαβαίνει ακόμη και την ηρωνία. Πόσο μάλλον εμείς. Έχω διαπιστώσει, όχι μόνο από τη ζωή μου, αλλά από το Λόγο του Θεού, αλλά και από τη ζωή μου, όταν, γιατί πολλοί θα έρθουν, θα σε ελέγξουν. Μπορεί να πούνε και κάτι που δεν είναι καλό. Μπορεί και να σε μαλώσουν, μπορεί και να σε συμβουλεύσουν. Εάν εκείνη τη στιγμή αντιδράσεις, έχασες το παιχνίδι. Το παιχνίδι που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή σου. Το έχασες το παιχνίδι. Έχασες την ευκαιρία να σε ευλογήσει ο Θεός και δεν ξέρεις πια μέχρι πού θα φτάσει το κακό. Ο άνθρωπος όμως που κάποιος τον ελέγχει, κάποιος τον μαλώνει, κάποιος τον συμβουλεύει, κάποιος τον διορθώνει, όταν με ειλικρίνεια ακούει προσεκτικά, τότε θα βρει χάρη από το Θεό. Έρχεται παραδείγματος χάρη κάποιος ή κάποια και σου λέει, είδα ένα ενύπνιο πολύ κακό για σένα. Μην εξουθενήσεις, μην πεις τι είναι αυτά που μου λέει τώρα. Πες του, πες της, ο Θεός να μας φυλάξει. Ο Θεός να μας φυλάξει. Αλλά μην το λες με κάνοντας πολιτική, αλλά πραγματικά με πνεύμα ταπεινό. Που ξέρεις αν είναι από το Θεό. Μα λογικά δεν φαίνεται που ξέρεις. Έρχεται κάποιος να σε συμβουλεύσει και να σε ελέγξει. Μη θυμώσεις. Ταπεινώσου για να βρεις χάρη από το Θεό και τους ανθρώπους. Πες, μπορεί να έχεις δίκιο. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά και στο Θεό λες να έχει δίκιο. Κύριε, τι λες εσύ? Ο άνθρωπος ο οποίος κληραίνει, συνήθως κάτι δεν πάει καλά στη ζωή του. Σκλήρινε αυτός, γιατί είχε πέσει σε αμαρτία. Ο χριστιανός δεν σκληραίνει. Ο χριστιανός πάντοτε έχει καρδιά προβάτου. Έχει χαρακτήρα προβάτου. Ποτέ δεν θυμώνει, ποτέ δεν αγριεύει, ποτέ δεν σκληραίνει. Ό,τι και να του πούνε. Όλα τα παίρνει ότι ο Θεός τα επιτρέπει και ο Θεός τα επιτρέπει για να δοκιμάσει την καρδιά σου. Εκείνο δε που δεν θέλει καθόλου ο Θεός είναι να εξουθενήσεις. Να πεις τι βλακίες μου λέει αυτός. Αυτό είναι πια κάτι που πραγματικά ο Θεός ενοχλείται, γιατί είναι υπερηφάνεια. Κανείς δεν λέει βλακίες. Και αν κάνει λάθος, εσύ δεν θα χάσεις τίποτα, αν ταπεινωθείς και έχεις ζητήσεις από τον Θεό. Και αν λέει σωστά, θα κερδίσεις πάρα πολλά. Και αν ταπεινωθείς, θα κερδίσεις ακόμη περισσότερα. Ο χριστιανός δεν μάχεται. Δεν διεκδικεί τη γνώμη του. Ακούει με μεγάλη προσοχή τα πάντα, με μεγάλη ταπείνωση τα πάντα. Είναι προσεκτικός το να ακούει. Είναι καλός ακροατής, όχι επιλύσμων. Προσεκτικός. Αφήνει τον άλλον να, και να αρχίσει και να τελειώσει.
να ολοκληρώσει, να καταλάβει τι θέλει. Και αυτό ισχύει και στο σπίτι μας και στην εκκλησία και παντού και στη δουλειά μας. Θα έχεις κέρδος μεγάλο αν ακούσεις προσεκτικά και δεν εκραγείς, έστω και αν αυτά που σου λένε είναι κατά τη γνώμη σου λάθος, κατά τη γνώμη σου ψέματα, ό,τι και να είναι. Εκείνη τη στιγμή ο Θεός δοκιμάζει το χαρακτήρα σου, δοκιμάζει την ανταπόκρισή σου, δοκιμάζει τον αγιασμό σου, δοκιμάζει την ταπείνωσή σου. Γιατί εάν ταπεινωθείς, το βέβαιο είναι ότι θα βρεις χάρη. Αν αντιδράσεις, έχασες την ευκαιρία να βρεις χάρη από το Θεό. Πέρασε, πάει, τέλειωσε. Δεν θα την ξαναβρεις αυτή την ευκαιρία. Ο Θεός θα σου δώσει και άλλες ευκαιρίες, αλλά αυτή την έχασες. Και ο Αμασίας έπεσε έντονα σε αυτό το μεγάλο λάθος. Ο προφήτης του Θεού πήγε και του λέει, μα γιατί το έκανες αυτό? Μα γιατί το έκανες αυτό? Εξεζήτησες θεούς που δεν βοήθησαν το λαό τους και άφησες το Θεό που σου έδωσε θρίαμβο? Και αντί να πει σωστά, τι κάνω? Τι κάνω? Μέσα του είχε τη βεβαιότητα της ορθότητας των απόψεων του. Χριστέ μου, φύλαξέ μας. Θέλω με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, αδερφοί, της ψυχής μου, να φωνάξω, μην έχεις βεβαιότητα της ορθότητας των απόψεών σου ποτέ και πουθενά. Και αν έχεις δίκιο, χάνεις το αποτέλεσμα της ταπείνωσης. Και αν έχεις άδικο, χάνεις τη δυνατότητα που σου δίνει ο Θεός να διορθωθείς. Άκουσε με προσοχή αυτά που λέει ο άνθρωπος ο άλλος. Μπορεί να είναι μικρότερος, να είναι ελάχιστος. Μπορεί εσύ να θεωρείς ότι είσαι πιο σπουδαίος και πιο μεγάλος και να είσαι. Αλλά άκουσε τον με προσοχή. Μπορεί να τον έχει στείλει ο Θεός. Μπορεί το σημαντικότερο είναι και το πιο πιθανό είναι να σε δοκιμάζει ο Θεός. Και επαναλαμβάνω, να δοκιμάζει τον προβατοειδή χαρακτήρα σου. Τι είσαι, πρόβατο, κατσίκι ή σκύλος? Θα βελάσεις, θα τρέξεις ή θα γαβγίσεις? Ο άνθρωπος του Θεού πάντοτε βελάζει. Ποτέ δεν κουτουλάει και ποτέ δεν γαβγίζει. Ποτέ. Για να βρίσκει χάρη από το Θεό. Γιατί εκείνο που μας ενδιαφέρει, αδελφοί αγαπητοί, στη ζωή μας, είναι να βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Τι άλλο να θέλω περισσότερο ή καλύτερο από το να βρίσκω χάρη ενώπιον του Θεού στη ζωή μου? Αν βρίσκω χάρη ενώπιον του Θεού στη ζωή μου, όλα ο Θεός θα τα φέρνει σε ειρήνη, θα τα φέρνει σε τακτοποίηση. Και αυτό είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Το άλλο είναι η δικαιοσύνη του ανθρώπου, που η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι σαν βρώμικο ρούχο και θα σε φέρει σε μάχες, σε αντιπαραθέσεις, σε παράπονα, σε τσακωμούς. Θα σε φέρει μακριά, θα σε οδηγήσει μακριά από τη χάρη του Θεού. Ο Θεός, αδελφοί, να μας δίνει αυτόν το προβατοειδή που λέω χαρακτήρα, αυτό το χαρακτήρα του πρόβατου. Ησυχία. Μη διεκδικείς, μη θεωρείς ότι έχεις την αυθεντία της άποψης. Εγώ είμαι παλιός και ξέρω. Μα δεν ξέρω εγώ και ξέρεις εσύ? Ή το άλλο, μα δεν ξέρει αυτός που είναι τόσα χρόνια και ξέρεις εσύ? Που ξέρεις ο Θεός τι φώτιση δίνει στον άνθρωπο? Τι φώτιση μπορεί να δώσει? Αλλά το βέβαιο είναι ότι εκείνη τη στιγμή δοκιμάζει την καρδιά σου, το χαρακτήρα σου. Ο χριστιανός δεν είναι καλός άνθρωπος, είναι ταπεινός άνθρωπος. Το να είναι κάποιος καλός άνθρωπος είναι καλό. Αλλά μπορεί ο καλός άνθρωπος να είναι και υπερήφανος
Μπορεί ο καλός άνθρωπος να μην είναι και πρόβατο του Θεού. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι πάντοτε πρόβατο του Θεού. Και ο ταπεινός άνθρωπος πώς διακρίνεται, πώς φαίνεται, πότε φαίνεται ο ταπεινός άνθρωπος? Ο ταπεινός άνθρωπος φαίνεται από τη συμπεριφορά του, από τα λόγια του, από τις σχέσεις του με τους ανθρώπους. Είναι ταπεινός πάντοτε. Όταν ο άλλος συμφωνεί μαζί σου, δεν χρειάζεται να είσαι ταπεινός. Όταν ο άλλος λέει διαφορετικά από σένα, εκεί φαίνεται αν είσαι ταπεινός. Και έτσι ο Αμασίας έχασε, θα τολμούσα να πω, το παιχνίδι, αν και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και δεν ταπεινώθηκε μπροστά στον άνθρωπο που ο Θεός απέστειλε. Δεν κατάλαβε ότι ο Θεός τον απέστειλε. Ήταν βέβαιος ότι έχει δίκιο. Ποτέ δεν κατάλαβε ότι αυτός ήταν η φωνή του Θεού. Τον είδε σαν έναν άνθρωπο που θέλει να τον συμβουλεύσει. Και ήθελε. Ποιος είσαι άξιος εσύ να συμβουλεύσεις εμένα που είμαι βασιλιάς? Πω, φοβερό. Με αυτόν βρήκε ο Θεός να στείλει να σε συμβουλεύσει για να σωθείς. Αυτόν βρήκε ο Θεός να στείλει να σε συμβουλεύσει για να βρεις χάρη αν ταπεινωθείς. Ποιος είσαι εσύ που αυτόν που στέλνει ο Θεός, επειδή δεν το παίρνεις χαμπάρι, δεν το καταλαβαίνεις και τον εξουθενείς? Κατάλαβα, λέει, ξέρω ότι ο Θεός τώρα ευβουλεύει να σε εξολοθρεύσει, όχι για αυτό που έκανες, αλλά γιατί δεν επίκουσες τη συμβουλή τη δική μου. Άκου τι λέει. Επειδή δεν άκουσες τη δική μου του συμβουλή, ευβουλεύθη ο Θεός να σε εξολοθρεύσει. Επειδή δεν μπόρεσες να ταπεινώσεις το πνεύμα σου και να συντρίψεις την καρδιά σου και να ακούσεις με προσοχή, και μετά πήγαινε ρώτα το Θεό. Αλλά άκουσε πρώτα, μην εξουθενείς. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, προφητείες μην εξουθενείτε. Αυτός που εξουθενεί προφητείες θα μπλέξει. Θα μπλέξει με το Θεό. Να διακρίνουμε μας δίνει τη δυνατότητα. Και όχι δυνατότητα μόνο, και υποχρέωση. Αλλά να εξουθενούμε απαγορεύεται. Και τι θα διακρίνω? Θα διακρίνω πρώτα αν είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Αν έξω από το λόγο του Θεού, δεν θα τη λάβω υπόψη μου. Δεν θα τον καταδικάσω τον άνθρωπο. Αλλά δεν θα τη λάβω υπόψη μου. Τι άλλο θα δω? Αν αυτός ο άνθρωπος είναι άγιος άνθρωπος του Θεού. Γιατί αν δεν είναι άγιος άνθρωπος του Θεού, αλλά αν περπατάει σαρκικά, κοσμικά, ή ξέρω ότι είναι σε αμαρτία, τότε η συμβουλή του το πιθανότερο είναι να μην είναι από το Θεό. Και επειδή δεν μπορώ να καταλάβω και πολλά πράγματα, θα εξετάσω τον καρπό του. Αν έχει καλό καρπό, αν ο καρπός του μένει, θα δώσω πολύ μεγάλη προσοχή στα λόγια του. Αν ο καρπός του όμως είναι ακατάστατος, τότε θα δώσω λιγότερη προσοχή. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα εξουθενήσω. Και σε καμία περίπτωση δεν θα εξουθενήσω καμία συμβουλή. Από πουδήποτε και αν προέρχεται. Ξέρετε ότι όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά, τις πιο ωραίες συμβουλές ο Θεός μου τις έδινε από τη μικρή μου κόρη. 3 χρονών, 4 χρονών, 5 χρονών. Αρέσκεται ο Θεός να χρησιμοποιεί ταπεινούς, ελάχιστους, εξουθενουμένους για να δοξάζεται Αυτός. Αρέσκεται ο Θεός. Και είναι φοβερό για τον Αμασία, ένα βασιλιά που έπρακτε το ευθές, να προκαλέσει τον εξολοθρεμό του από το Θεό επειδή δεν άκουσε τη συμβουλή αυτού του ανθρώπου. Αλλά λέει η Γραφή κάτι που είναι πολύ σοβαρό, αδελφοί. Στη συνέχεια προκάλεσε το λαό Ισραήλ με τον βασιλιά Ιωάς.
Και ο Ιωάς του δίνει και αυτός μια καλή συμβουλή. Έλα σου πω μια παραβολή. Η άκανθα του Λιβάνου απέστειλε μήνυμα στον κέδρο του Λιβάνου και του είπε δώσε την κόρη σου στο γιο μου. Άρα πέρασε ένα άγριο θηρίο, την καταπάτησε και τέλειωσε. Εσύ τώρα θριάμβευσες στον πόλεμο με τον Εδώμ. Τώρα γιατί μπλέκεσαι, επήρθε η καρδιά σου? Μην έρχεσαι εναντίον μου, γιατί θα εξολοθρευτείς. Και λέει η Γραφή, ο Αμασίας δεν υπήκουσε και αυτό ή το παρακυρίου. Δηλαδή ο Θεός επεμβαίνει στο να υπακούμε ή να μην υπακούμε. Επεμβαίνει, αδερφοί. Όταν ο άνθρωπος χάσει την εύνοια του Θεού, οι αποφάσεις του, προσέξτε το αυτό, είναι λανθασμένες παρακυρίου και τα αποτελέσματα καταστροφικά. Το επαναλαμβάνω. Όταν ο άνθρωπος χάσει την εύνοια του Θεού, και να το πω πιο σωστά, όταν ο άνθρωπος χάσει τη χάρη του Θεού, οι αποφάσεις του είναι λανθασμένες που οδηγούν τον άνθρωπο έως και στην καταστροφή. Και πότε ο άνθρωπος χάνει τη χάρη του Θεού? Όταν ενώ περιμένει ο Θεός την ταπείνωσή του, αυτός σκληραίνει. Ενώ δοκιμάζεται από το Θεό στην ταπείνωση, αυτός αγριεύει. Πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό η ασφάλειά μας, αδερφοί, σε οποιοδήποτε ζήτημα και αν έρθει μπροστά μας, είναι ταπεινός σου, αδερφέ. Άκουσε με προσοχή. Σκέψου μήπως ο Θεός έκανε κάτι. Μήπως ο Θεός κάνει κάτι. Μη σκληραίνεις. Μην αγριεύεις. Μη θυμώνεις. Μη πικραίνεις. Μη χαλάς την καρδιά σου. Δεν θα σου βγει σε καλό. Αλλά ταπεινώσου και πες έλεος κάμε Κύριε. Και θα βρεις χάρη από το Θεό. Μην βλέπεις τον άνθρωπο με αγριάδα, με αγριεμένο μάτι, με σκληρημένη καρδιά, τον οποιοδήποτε άνθρωπο, ιδίως τον αδελφό σου, αλλά τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Ο Θεός στέλνει γύρω-γύρω ανθρώπους για να μας δοκιμάσει. Στέλνει γύρω-γύρω ανθρώπους για να μας δει. Στέλνει γύρω-γύρω ανθρώπους για να καταλάβει τη συμπεριφορά μας. Και ο Αμασίας δεν άκουσε και τη συμβουλή του Ιωάς, εσκληρύνθηκε και με πολύ περισσότερο στρατό τώρα επετέθη εναντίον του Ισραήλ. Αλλά το αποτέλεσμα της μάχης δεν είναι η δύναμη η ανθρώπινη και η ισχύς η ανθρώπινη. Είναι η εύνοια του Θεού. Το αποτέλεσμα στη ζωή μας, τα αποτελέσματα στη ζωή μας δεν εξαρτώνται από τις ικανότητές μας, από τις δυνατότητές μας, από την εξυπνάδα μας. Δεν εξαρτώνται από κανένα χαρακτηριστικό ανθρώπινο, όσο και σπουδαίο να είναι. Τα αποτελέσματα στη ζωή μας εξαρτώνται από τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού είναι αυτή που θα σε ελευθερώσει. Η χάρη του Θεού είναι αυτή που θα σου δώσει νίκη. Η χάρη του Θεού είναι αυτή που θα σου δώσει θρίαμβο. Είναι απόλυτη ανάγκη, αδελφοί, ο άνθρωπος του Θεού να είναι πράος και ταπεινός στην καρδιά, όπως λέει ο Χριστός. Μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, για να βρίσκουμε πάντοτε χάρη από το Θεό. Χωρίς τη χάρη του Θεού, αδελφοί,
δεν μπορούμε να έχουμε ποτέ καλά αποτελέσματα. Ποτέ. Ποτέ καλά αποτελέσματα. Γι' αυτό ο χριστιανός ακούει, δεν μιλάει. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέει να είσαι ταχύς στο να ακούς και βραδύσεις στο να μιλάς, αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Βασικά σημαίνει ταπείνωση. Ο άνθρωπος που λέει είναι υπερήφανος. Προσπαθεί με τα λόγια τα πολλά να τον πείσει τον άλλον, νομίζοντας ότι έχει δίκιο. Και δεν έχει σημασία αν έχει δίκιο, μπορεί να έχει δίκιο, αλλά χάνει τη χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος που ακούει και με μεγάλη προσοχή μιλάει, όχι για να επιβάλλει, όχι για να πείσει, αλλά για να προβληματίσει τον άλλον, βρίσκει τη χάρη του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας, αδελφοί, να βρίσκουμε χάρη ενώπιον του Θεού. Εγώ τολμώ να πω, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μέσα από το Λόγο του Θεού, δεν υπάρχει τίποτα άλλο πιο σημαντικό. Να βρίσκουμε χάρη από το Θεό και στη συνέχεια και από τους ανθρώπους. Να βρίσκω χάρη πρώτα-πρώτα από το Θεό και από τη γυναίκα μου. Να βρίσκω χάρη από το Θεό και από τα παιδιά μου. Να βρίσκω χάρη από το Θεό και από τους αδελφούς μου. Να βρίσκω χάρη από το Θεό και από τους συγγενείς μου. Ακόμη, να βρίσκω χάρη από το Θεό και από τους εχθρούς μου. Γιατί ο Θεός τον ταπεινόν άνθρωπο ειρηνεύει και τα άγρια θηρία της ζούγκλας, λέει η Γραφή. Και τα άγρια θηρία της ζούγκλας τα ειρηνεύει ο Θεός στον ταπεινό. Ο Θεός να μας φυλάει. Να διεκδικούμε μόνο τη χάρη του Θεού. Όχι να διεκδικούμε με τα λόγια μας, με τα έργα μας, με τη βεβαιότητα, με τα παράπονα, με την γκρίνια. Όπου αυτή η γκρίνια είναι φοβερή. Φοβερή είναι η γκρίνια. Ένας χριστιανός γκρινιάρης έχει όλα τα κακά. Παράπονο, εγωισμό, φιλαυτία. Όταν συλλαμβάνεις τον εαυτό σου, γιατί δεν λέω να κοιτάμε τους άλλους, όταν συλλαμβάνεις τον εαυτό σου να γκρινιάζει, εκείνη τη στιγμή έχεις πάρει λάθος δρόμο. Λάθος δρόμο. Πρέπει να επανέλθουμε. Δεν μπορώ να γκρινιάζω συνέχεια στη γυναίκα μου, στον αδελφό μου, στην αδελφή μου, στα παιδιά μου. Γκρου, 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 γκρου. Λέω από το πρωί, λέω τη νύχτα, λέω το βράδυ. Κάτι έχω. Το πρώτο που έχω είναι ότι έχω υπερηφανευτεί και δεν το έχω καταλάβει. Γιατί αυτή η γυναίκα μου δεν μπορεί να με καταλάβει. Της τα λέω τόσο αναλυτικά, αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Αν και εκείνος εκεί ο αδερφός, τι του λέω, τούπα, τίποτα δεν κατάλαβε. Εγώ δεν κατάλαβα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πείσω τη γυναίκα μου, τον αδερφό μου, κανέναν. Εμένα με ενδιαφέρει να πείσω τον Κύριό μου. Εμένα με ενδιαφέρει να βρω χάρη από τον Κύριό μου. Μη τυχόν και πείσει τη γυναίκα μου, τον αδελφό μου, το γιο μου, τον απέναντι, τον εχθρό μου. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και να διατηρούμε στις κρίσιμες καταστάσεις το χαρακτήρα του προβάτου. Το χαρακτήρα του πράω και ταπεινού στην καρδιά. Ο Αμασίας εξολοθρεύθηκε από τον Ισραήλ. Πολύ μικρότερη δύναμη. Και αμαρτωλό. Και μακριά από το Θεό. Δηλαδή βρήκε εύνοια ο Ισραήλ εις βάρος του Αμασία, επειδή ο Αμασίας δεν άκουσε τη συμβουλή. Επειδή ο Αμασίας σκληρύνθηκε. Επαναλαμβάνω, υπήρχε αιτία. Και όταν βλέπουμε να σκληρυνόμαστε, υπάρχει αιτία η οποία θέλει διόρθωση. Πρέπει να διορθωθούμε. Τα άγρια μάτια, όταν αγριεύουν τα μάτια σου,
σημαίνει ότι η καρδιά σου έχει καταστραφεί. Τα μάτια τα γλυκά σημαίνει ότι η καρδιά σου βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Και ο Λόγος του Θεού λέει η γλυκία απόκρισης κατά πραήνη θυμό. Όπου και από οποιονδήποτε αν ακούσεις συμβουλή, μη την εξουθενήσεις, μη την περιφρονήσεις, μη θυμώσεις, μην αγριέψεις. Μπορεί να μην έχει δίκιο, αλλά αν έχει χάθηκες. Και αν δεν έχει, σώθηκες. Γιατί θα βρίσκεις πάντοτε χάρη από το Θεό. Από εκεί και πέρα ο Αμασίας καταστράφηκε. Του πήραν όλα τα πλούτη του, ο λαός Ισραήλ ο αμαρτωλός, που είχε ευώδια και προσκύναγε. Δηλαδή τον παρέδωσε ο Θεός σε άνθρωπο που δεν άξιζε. Και αυτό γιατί, γιατί δεν διετήρησε το χαρακτήρα του ανθρώπου του Θεού. Δεν άκουσε με προσοχή. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Πρώτα-πρώτα στις οικογένειές μας. Να ακούμε με μεγάλη προσοχή. Οι άντρες στις γυναίκες τους. Οι γυναίκες στους άντρες τους. Να ακούμε με μεγάλη προσοχή τα παιδιά μας. Να ακούμε με μεγάλη προσοχή τα αδέρφια μας. Και εγώ θα τολμούσα να προχωρήσω πιο πολύ. Να ακούμε με μεγάλη προσοχή και με μεγαλύτερη προσοχή τους ελάχιστους. Όχι τους μεγαλύτερους. Γιατί ο μεγαλύτερος συνήθως μπορεί να υπερηφανευτεί κιόλας. Να θεωρεί ότι έχει ξέρει. Εγώ ξέρω. Εγώ ξέρω. Γιατί, γιατί ξέρω. Ο Θεός να μας φυλάει από τέτοιες συμπεριφορές οι οποίες οδηγούν σε καταστροφές οικογενειακές, εκκλησιαστικές, προσωπικές, επαγγελματικές. Σε καταστροφές οδηγούν. Πιο καλά είναι να πούμε δεν ξέρω και αν ξέρω μήπως αυτόν τον έστειλε ο Θεός. Και η απάντηση είναι ναι, αυτόν τον έστειλε ο Θεός. Ή ο Θεός το επέτρεψε να έρθει για να σε δοκιμάσει, να δοκιμάσει την καρδιά σου, να δοκιμάσει το πνεύμα σου, να δοκιμάσει την ταπείνωσή σου, την αντοχή σου, την υπομονή σου, τη μακροθυμία σου, τη συγχωρητικότητά σου, την πραότητά σου, τον ειρηνικό χαρακτήρα σου, για να σου ανταποδώσει. Για να σου ανταποδώσει κατά το έργο εκάστου. Γιατί ο Θεός ανταποδίδει κατά το έργο εκάστου. Ο Αμασίας διελήφθη. Και όμως έπρατε το ευθές ή το ευωδούμενος από το Θεό. Διελήφθη. Διελήφθη ο Ιεούδας και στο τέλος ξεσηκώθηκαν και εχθροί και τον θανάτωσαν. Τζάμπα πήγε ο άνθρωπος αυτός. Τζάμπα. Από απροσεξία. Γιατί δεν μπόρεσε την κρίσιμη στιγμή να αποδεχθεί τη σοφή συμβουλή. Και του ανθρώπου του Θεού αλλά και του Ιωάς, του βασιλιά του Ισραήλ. Αλλά στην πραγματικότητα δεν μπόρεσε να ταπεινώσει το πνεύμα του και την καρδιά του. Δεν μπόρεσε, δεν τα κατάφερε. Και πήγε τζάμπα. Ξέρετε πόσο εύκολα, αδερφοί, η ζωή του ανθρώπου χάνεται για το τίποτα. Λίγο σκληρή είναι τη γυναίκα μου, λίγο σκληρή είμαι εγώ, διαλύεται το σπίτι. Και αν δεν διαλυθεί το σπίτι, διαλύονται τα παιδιά. Διαλύονται τα παιδιά. Τα βλέπουν να τσακώνεται ο πατέρας και η μητέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, τι θα κάνουν τα παιδιά. Όταν μέσα σε μια εκκλησία τσακώνονται οι πρεσβύτεροι μεταξύ τους, τι θα κάνει ο λαός. Το λιγότερο θα σκανδαλιστούν. Τζάμπα μπορεί να πάει ο άνθρωπος. Από μία προσεξία.
Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Πιστεύω ότι το μήνυμα του Θεού σήμερα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Να μάθουμε να διατηρούμε το χαρακτήρα του χριστιανού σε κάθε περίσταση της ζωής μας, μπροστά σε κάθε άνθρωπο που ο Θεός φέρνει να συναπαντήσουμε. Να έχουμε καλό συναπάντημα που θα προέρχεται από το καλό μας χαρακτήρα. Εγώ που σας τα λέω αυτά είμαι ο χειρότερος σε αυτό. Ο γιος Μοντίνος με ελέγχει συνέχεια και καταλαβαίνω ότι έχει δίκιο και αγωνίζομαι να διορθωθώ. Τώρα τελευταία λιγάκι έχω διορθωθεί, όχι πολύ, αλλά πιστεύω μέχρι να φτάσουμε στον ουρανό θα διορθωθώ πιο πολύ. Αλλά είναι ανάγκη, αδερφοί. Βέβαια, όταν το καταλαβαίνουμε και μετανοούμε, το λέω τώρα για να δικαιολογηθώ εγώ και σαν να δικαιολογήσω και εσάς, όταν το καταλαβαίνουμε και μετανοούμε, πάλι βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Γιατί όταν μετανοούμε, ταπεινωνόμαστε. Κύριε, πάλι μουσκεμα τα έκανα. Πάλι τσακώθηκα με τη γυναίκα μου. Πάλι τσακώθηκα με την αδερφή μου. Πάλι τσακώθηκα με τον αδερφό μου. Όταν το καταλαβαίνουμε και μετανοούμε, βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Το καλύτερο όμως είναι να το καταλαβαίνουμε από πριν, για να βρίσκουμε έγκαιρα χάρη από το Θεό. Αμήν, αδερφοί. Να έχουμε καλό χαρακτήρα. Και ο καλός χαρακτήρας δεν είναι η καλοσύνη μας, είναι η ταπείνωσή μας. Δεν είναι να είμαι καλός άνθρωπος, είναι να είμαι ταπεινός άνθρωπος. Ξέρετε στον κόσμο πόσοι καλοί άνθρωποι, πιο καλοί από εμάς υπάρχουν. Υπάρχουν καλοί άνθρωποι, ελεήμονες, ευγενικοί, με τη γυναίκα τους, με τα παιδιά τους, gentleman τους λένε οι άνθρωποι, κύριοι, στη δουλειά τους. Δεν είναι αυτό το κρίσιμο σημείο. Το κρίσιμο σημείο για το χριστιανό είναι να είναι ταπεινός άνθρωπος. Αλλά η ταπείνωση δεν νοείται χωρίς την πραότητα. Δεν υπάρχει ταπείνωση. Μόνο υπό της υπερηφανίας προέρχεται η αίρης. Και η αίρης προκαλεί καταστροφή των ακουόντων. Αντί να φέρνουμε οικοδομή στους ακούοντες, και σκεφτείτε οι ακούοντες να είναι τα παιδιά μας. Οι ακούοντες να είναι τα παιδιά σας. Να είναι ο λαός του Θεού. Να καταστρέφουμε τους ακούοντες. Όταν όμως ταπεινώνεται ο ένας, ταπεινώνεται και ο άλλος, τότε γίνεται μεγάλη ευλογία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκείνο που έχει σημασία είναι ποιος θα προλάβει, κατά την άποψή μου, έτσι πως το έχει φανερώσει ο Θεός κάποια περίοδο στη ζωή μου, ποιος θα προλάβει να ταπεινωθεί πρώτος. Αυτός κερδίζει και την ευλογία. Καλό χαρακτήρα, αδερφοί. Ταπεινό χαρακτήρα. Ο χριστιανός δεν έχει αυθεντία πουθενά. Ο ξερόλας δεν είναι καλός χριστιανός. Δεν είναι καλός χριστιανός. Δεν μπορεί να ευωδώνεται από το Θεό. Είναι υπερήφανος άνθρωπος. Ο άνθρωπος όμως που ακούει προσεκτικά, είναι το αρχίζει να ακούει, βραδίστο να μιλάει, τότε εκ των πραγμάτων είναι ταπεινός. Ο πολυλογάς εκ των πραγμάτων είναι υπερήφανος. Και δεν μπορεί να βρίσκει χάρη ούτε από το Θεό ούτε από τον άνθρωπο. Αυτός που μιλάει λίγο, λέει η Γραφή, και άφρο να είναι, λογίζεται ως σοφός. Ακούει. Είναι καλός ακροατής. Good listener, λένε οι επιστήμονες. Ξέρει και ακούει. Αμήν. Ο Θεός να μας δώσει ένα τέτοιο, να μου δώσει και να σας δώσει. Να μας χαρίσει ένα τέτοιο χαρακτήρα. Ένα χαρακτήρα που να μην υψώνει ποτέ τη φωνή του. Ένα χαρακτήρα που να μην πικραίνεται, που να μην στενοχωριέται. Τον Κύριό μας τον προσβάλλανε, τον ειρωνευόντουσαν, ποτέ δεν θύμωσε. Πάντα απαντούσε με έλεος και με αλήθεια. Κάνε μας έτσι, Κυριέ μου, σε παρακαλώ. Αμήν, αδελφοί. Κάνε μας έτσι, Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Αμήν.